Όταν ο κύριος Κρέκας μας έλεγε προχθές ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει το ε9, γιατί σχετικό. Δεν είναι μόνο αυτό ότι ο πατέρας σας, ο πατέρας μου μας έλεγε ότι εσείς θα πάρετε αυτά, οι αδερφοί σας αυτά, ο αδερφός σας αυτά. Αυτά αποτυπωνόταν και στο ε9. Το λέω έτσι επιφανειακά για να δείξω ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα το αρμόδιο Υπουργείο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού όταν κατέβηκε στο Ηράκλειο, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν από πλευράς Υπουργείου και μετά εμείς θα κληθούμε να κάνουμε τις αντιρρήσεις με ένα κόστος 0,10, δεν ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Τους δίνετε τώρα την απάντηση, το ξέρετε ότι τους δίνετε τη λύση. Φύγετε χριστιανοί μου αφού με βάλατε σε αυτή τη διαδικασία. Πηγαίνετε στο ε9 το δικό μου, πηγαίνετε στο ε9 του πατέρα μου, ζει. Αυτό που μου άφησε την κληρονομιά, δείτε εάν συγκεντρώνεται η 20ετία, αφήστε όλα τα υπόλοιπα γιατί αλλιώς γίνεται η διανομή της περιουσίας και μετά ελάτε και πείτε, ξέρετε, το πήρατε ξαφνικά στα καλά καθόμενα, δεν έγινε συμβόλαιο, το καταπατήσατε ή το αγοράσατε. Με τον ίδιο τρόπο το χρηματολόγιο, δηλαδή μετά, απλά και κατανοητά, δεν ξέρω. Ρίστα. Και δεν ξέρω αυτές τις τριμελείς επιτροπές πώς θα εγκρίνονται, ποιες θα είναι, αν είναι αμοιβόμενες. Και αν τα ποσά που ακούμε είναι αυτά, δηλαδή είναι πράγματα εξωφρενικά. Τέλος πάντων, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Μα έχει ούτως ή άλλως τη δυνατότητα το κράτος που με βάζει σε αυτή τη διαδικασία να ελέγξει. Δεν χρειάζεται μια συμβολιογραφική πράξη πριν από 20 χρόνια. Πήγαινε απλά στο ε1, στο ε9 της οικογένειάς μου, το δικό μου, του γονιού μου που μου άφησε αυτή την περιουσία. Δεν υπάρχει συμβόλαιο και δες ότι από τη στιγμή που έχουν περάσει 20 χρόνια, ότι αν το θέλεις έτσι, μην με βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Να πρέπει να ψάξω, διότι λέει σε διαφορετική περίπτωση η περιουσία χάνεται. Καταλαβαίνετε που με πάνε. Ναι. Να έρθουν να τους τα παραδώσουμε όπως είναι και να τα διαχειριστούμε. Κύριε Αλουγεράκη, είναι πράγματα που πραγματικά είναι να γελάει και να κλαίει κανείς, αλλά εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να δούμε με ποιο τρόπο θα βλύνουμε όλες αυτές τις. Βάλτε τα υπόψη σαν όλα αυτά, γιατί εδώ από την Κρήτη και μόλις εχθές φαίνεται ότι έχουμε τα νεότερα τα οποία έρχονται σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, όπως μαθαίνουμε από τον κύριο Χωραφά. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβουμε τι στην ευχή γίνεται, γιατί θα χάσει πάλι η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν μου λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ αυτό το μήνυμα το οποίο παίρναμε και θα σας πάω αμέσως στην απονομή των συντάξεων. Αυτό το μήνυμα που παίρναμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι με ένα κλικ θα μπορούμε άμεσα, γρήγορα να μπούμε μέσα σε αυτή την διαδικασία που λέγεται συνταξιοδότηση. Τώρα, προσωρινή, όταν ο φάκελός μας ελεγχθεί και λοιπά, τελεσιδικήσει, ολοκληρωθεί η εξέτασή του, να πάμε στη σύνταξη την οποία πρέπει να έχουμε. Πώς προκύπτει να έχουμε ένα τεράστιο όγκο από εκκρεμή συντάξεις στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, γιατί εκεί ήσασταν χθες και συναντηθήκατε με τους εργαζόμενους. Πόσες εκκρεμή συντάξεις έχουμε περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Λασιθίου? Κυρία Δουλγεράκη, από ό,τι με ενημέρωσαν χθες, δυστυχώς πάνω από 12.500 συντάξεις αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα στο νομό. Μόνο Ηρακλείο ή και Λασίθι μαζί? Στο νομό Ηρακλείου και κάποιες περιπτώσεις του Λασιθίου. Ρέθυμνο και Χανιά είναι άλλα υποκαταστήματα, δίδουν από την αποφάση. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σας μίλησα από την αρχή για Ηρακλείο και Λασίθι. 12.500 εκκρεμείς συντάξεις. Πού είναι το κουμπάκι? Οπότε καταλαβαίνετε, κοιτάξτε, αν τα έλεγα εγώ αυτά που είπατε προηγουμένως, που αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά τουλάχιστον μας διαβεβαίωνε μέχρι χθες ο νέος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης. Να σας πω βέβαια το πιο εξωφρενικό, ότι χθες αποφάσισε η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, να εγκρίνει την πρόσληψη, αν μπορώ να το πω έτσι, δικηγόρων πιστοποιημένων, δεν ξέρω πότε πιστοποιήθηκαν, δικηγόρων και λογιστών, οι οποίοι πλέον θα νομιμοποιούνται να εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Μα πέρασε στο φυλό της κυβέρνησης, δεν έχει περάσει? Ακούστε τώρα, ακούστε. Θα παίρνει ο κάθε νομικός ή κάθε λογιστής το φάκελο το δικό σας, θα τον διεκπεραιώνει εναντί κάποιες αμοιβής, δεν ξέρω τώρα, 300 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και αφορολόγητα,
Είχε βγει, είναι και... στην κατάλογο, θα ψάξω να τον βρω, τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, και ακούστε τώρα. Θα διεκπεραιώνεται ο φάκελος, αλλά ο φάκελος πρέπει να υπογραφεί μετά από τον υπάλληλο, τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Εάν ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, σας τα λέω απλά για να καταλάβει ο κόσμος που θα πάμε το επόμενο διάστημα, εάν ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν θα τον υπογράψει, δεν θα υπογράψει την απόφαση, που νομιμοποιείται να μην την υπογράψει εφόσον δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου, σε ένα μήνα γίνεται εκτελεστή η απόφαση συνταξιοδότησης, αλλά ακούστε, θα είναι υποαίρεση η συνταξιοδότησή σας για 10 χρόνια. Τι δηλαδή μετά από αυτό? 7 χρόνια μπορεί να έρθει ο ΕΦΚΑ και να σου πει, ξέρεις κάτι, ο αρμόδιος λογιστής ή νομικός που διεκπαιρέωσε το φακελό σας έκανε λάθος και πρέπει να γυρίσετε πίσω 10.000 ευρώ, πρέπει να γυρίσετε 8.000 ευρώ ή... Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, γίνονται ενέργειες στο πόδι και βέβαια να σας πω ότι η απόφαση, η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση πριν αρκετό διάστημα για την επαναφορά, νομοθέτησε γι' αυτό, επαναφορά η συνάρτηση με τις εκκρεμείς συντάξεις, για την επαναφορά συνταξιούχων που θα διεκπεραίωναν φακέλους συνταξιοδότησης, δεν έγινε ποτέ. Δεν έχει προσληφθεί ακόμα, δεν έχει επανέλθει μάλλον, όχι προσληφθεί, δεν έχει επανέλθει κανένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ για να διεκπεραιώνει συντάξεις. Άρα, κυρία Δουλγεράκη, αυτό έγινε βέβαια στον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων των 12.500 που σας είπα προηγουμένως. Αποδεκατισμένες οι υπηρεσίες, πιστοποιημένοι φοροτεχνικοί και δικηγόροι, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση, αυτό που έψαχνα το βρήκα, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στη διοίκηση του ΙΕΦΚΑ την εισήγηση για την αποκοπή αποζημίωση για τις βεβαιώσεις. Τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες, εμένα με κρατάει πίσω αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι αν ο φάκελος, ο οποίος θα ελεγχθεί από τον πιστοποιημένο φοροτεχνικό δικηγόρο, δεν περάσει από τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ότι αυτή πάει σε εκκρεμότητα για μία δεκαετία, όπως είπατε, που σημαίνει ότι ενδεχόμενα και πίσω να γυρίσουν οι άνθρωποι χρήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή είπα ότι υπάρχει τιμοκατάλογος, βεβαίωση χρόνου ασφάλισης 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά ένα πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ας πούμε ΙΚΑ, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερο του ενός φορείς. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών, αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία, ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών 30 ευρώ, βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης 30 ευρώ, σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης κύριας ή επικουρικής 60 ευρώ, αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός, προσυνταξιοδοτική βεβαίωση 60 ευρώ, αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση έρχεται στα 80 ευρώ. Τουλάχιστον αυτά είχαν να δει το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες μέρες. Κυρία Δουλγεράκη, θα σας πω την άποψή μου γι' αυτό, χωρίς να αμφισβητώ σε καμία των περιπτώσεων, για να μην υπάρξουν παρερμηνίες, την εγκυρότητα, αν θέλετε, ή την αξιοπιστία οποιανουδήποτε φοροτεχνικού ή νομικού. Σαφέστατα και δεν το κάνουμε αυτό. Επειδή έχω μια εμπειρία σε αυτά, θέλω να σας πω την άποψή μου και τη λέω ευθέως και θα εύχομαι να διαψευστώ. Πιάς το λέω από την εμπειρία που έχω. Κανένας εξειδικευμένος σε οποιοδήποτε ζήτημα, νομικός ή φοροτεχνικός, μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να διεκπαιρεώσει ένα φάκελο συνταξιοδότησης, και μάλιστα όταν υπάρχει διαδοχή ασφάλεια. Είναι τεράστιο ζήτημα, οι νόμοι αλλάζουν κάθε μέρα, πρέπει να ενημερώνονται, και φανταστείτε τώρα ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ μετά από 20-25 χρόνια δυσκολευόταν σε πολλές περιπτώσεις να βγάλουν αποφάσεις συνταξιοδότησης. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα τερτύπι πάλι για να πάμε επικοινωνιακά λίγο πιο κάτω και δεν, να μην δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Θέλω να σας πω, κλείνοντας αυτό το θέμα, και θα το δούμε και στη συνέχεια στην πορεία, η συνάντηση που έγινε χθες στο Σταυρωμένο στο ΕΦΚΑ είχε σκοπό να δούμε γιατί, για ποιο λόγο η τοπική διοικητική επιτροπή δεν λειτουργεί εδώ και 8-9 μήνες.
ξέραμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα λόγω COVID. Είχαμε διαπιστώσει, και αυτό είναι το οδυνηρό, κυρία Δουλγεράκη, ότι και στην Αθήνα είχε COVID, αλλά οι επιτροπές αυτές, που για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει τι διεκπεραιώνει αυτή η επιτροπή, διεκπεραιώνει λανθασμένους τρόπους ασφάλισης, καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία, εκπρόθεσμες αιτήσεις στο τμήμα παροχών, συνταξιοδοτικά θέματα, θέματα επιδομάτων ασθενείας, λοχίας, θέματα ΚΕΠΑ, ενστάσεις εργοδοτών για πρόστιμα σε επιχειρήσεις και οικοδομές. Είναι μια ουσιαστική επιτροπή, η οποία λειτουργεί πολλά χρόνια. Στην Αθήνα, κυρία Δουλγεράκη, λειτουργούσε αυτή η επιτροπή μέσω WebEx, μέσω τηλεδιάσκεψης. Δυστυχώς εδώ δεν λειτουργήσε τους τελευταίους 8 μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια προβλήματα, και λειτουργούν τρεις επιτροπές. Λειτουργεί η επιτροπή στον Εσταυρωμένο, λειτουργεί η επιτροπή στον Άγιο Μινά και λειτουργεί και η επιτροπή στην Αλικαρνασσό. Πρόεδρος της Επιτροπής στον Εσταυρωμένο, πρόεδρος της Επιτροπής είναι δικαστικός. Θέλω να σας πω ότι, ακούστε το, στον Άγιο Μινά δεν λειτουργεί επιτροπή γιατί δεν έχει προσωπικό. Στην Αλικαρνασσό εκκρεμεί εδώ και 6 μήνες να σταλεί από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ οδηγία για να μπορεί να λειτουργήσει η επιτροπή με βάση το νέο οργανόγραμμα του καταστήματος που έγινε διεύθυνση, το τοπικό κατάστημα έγινε διεύθυνση. 6 μήνες περιμένουμε την εντολή από την διοίκηση του ΕΦΚΑ. 6 μήνες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα έρθει. Άρα μένει ο Σταυρωμένος, που μετά από κόπου και βάσανα θα λειτουργήσει 12 του μήνα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δικαστικός εξέφρασε η πρόεδρος της Επιτροπής, να μην λέω, εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να συνεδριάζει, νομοποιείται βάσει του νόμου να συνεδριάζει 5 ημέρες το μήνα. Είναι διπλές επιτροπές, οπότε στην ουσία 10. Η πρόεδρος όμως της Επιτροπής είπε στην διεύθυνση του ΕΦΚΑ ότι δεν μπορώ να συνεδριάζω πάνω από 2 μέρες το μήνα. Είναι καλοκαιρινή περίοδος, θα πάρουμε τις άδειές μας κλπ. Υπάρχει βέβαια αντικαταστάτης της Προέδρου κλπ. Εγώ τι ζήτησα χθες? Είτε να πιστεί η πρόεδρος να συνεδριάζει τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο για να βγάλουμε κάποιες αποφάσεις, να διευκολύνουμε τον κόσμο, να δούμε πώς θα διορθώσουμε και πώς θα λύσουμε κάποια προβλήματα σοβαρά. Δεν μπορεί εγκυμονούς αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να πάρει το επίδομά της ή να γεννήσει και να μην μπορεί να πάρει το επίδομά της, να αναρωτηθεί της άδεια ένας άνθρωπος που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι θέματα καθημερινότητας, πρέπει να τα δούμε χθες, όχι σήμερα. Δεν ξέρω εάν πιστεί η πρόεδρος της Επιτροπής να συνεδριάζει 5 μέρες το μήνα. Εάν δεν πιστεί, νομίζω ότι πρέπει να προβούμε και σε άλλες ενέργειες. Μια ενέργεια είναι αυτό που κάναμε χθες, να καταθέσουμε μια, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να καταθέσουμε μια ερώτηση για να ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας πει για ποιο λόγο 8 μήνες τώρα στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ της Κρήτης δεν λειτουργούν αυτές οι επιτροπές. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορεί πλέον να πηγαίνουμε σε ένα αυτόματο πιλότο. Είναι θέματα, εντάξει, τα μεγάλα ζητήματα είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, αλλά αυτά ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία σήμερα. Αυτά τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας. Και το δυσάρεστο, το οδυνηρό, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις και δεν τις δίνουμε.